Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας και πάμε αμέσως στον πρόεδρο της Λαϊκής Ενότητας, τον κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη. Κύριε Λαφαζάνη, παρακολουθήσατε το debate των δύο και είχε κατά τη γνώμη σας κάποια ουσία. Σε τι συμπεράσματα καταλήξατε? Κοιτάξτε, εντάξει, μια συζήτηση έγινε. Ασφαλώς ήταν αρκετά καλύτερο από το προηγούμενο debate των 7 αρχηγών κομμάτων. Νομίζω ότι αυτό το debate δεν στήθηκε καθόλου καλά. Το προηγούμενο είχαμε διαφωνήσει εμείς και εγώ προσωπικά. Είχα προτείνει άλλα πράγματα, δεν έγιναν δεκτά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, από άποψη συζήτησης, αυτό το debate έδινε μεγαλύτερες δυνατότητες. Δυστυχώς, όμως, το θέαμα που είδαμε δεν ήταν καθόλου ικανοποιητικό. Εγώ θα σας πω ειλικρινά και ευθέως, χωρίς να θέλω να μειώσω προσωπικά κανέναν, είδα δύο διεκδικητές πρωθυπουργούς ενός προτεκτοράτου. Διεκδικητές πρωθυπουργούς οι οποίοι δεν έχουν πολιτική διαφορά, δεν έχουν πολιτική ουσία οι διαφορές τους και προσπάθησαν τελικά τις διαφορές τους να τις εντοπίσουν στο φυσικό ύψος. Τι πλαστήρας, τι παπάγος δηλαδή. Τσίπρας με Ημαράκης, τι πλαστήρας, τι παπάγος. Κοιτάξτε, δεν θέλω εγώ να κάνω ιστορικές αναφορές και εύκολες ιστορικές αναφορές. Εγώ θα πω το εξής απλό, κύριε Χατζηνικολάου. Είχαμε δύο αρχηγούς και δύο κόμματα τα οποία έχουν ένα και το αυτό μετεκλογικό πρόγραμμα. Ποιο είναι αυτό το μετεκλογικό πρόγραμμα? Το τρίτο μνημόνιο. Η προσπάθεια να στηθούν παράλληλα προγράμματα ανήκουν σε ανθρώπους που ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν. Δεν έχουν καμιά αξία αυτά. Άλλωστε, ακούσατε τον κύριο Γιούγκερ, τον Ντάιζεμπλουμ, τον Σόιμπλε. Αυτά τα αποσαφηνίσαν πλήρως. Και αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι όσο έχουμε μνημόνια, έχουμε μια μνημονιακή τροϊκανή χούντα να κυβερνάει τη χώρα. Δημοκρατία δεν υπάρχει. Και τα πάντα καθορίζονται στον τόπο μας μέχρι τελευταίας λεπτομέρειας, θα έλεγα, από τους τροϊκανούς νεοαπικιοκράτες. Κύριε Λαφαζάνη, ανησυχείτε. Οι πρωθυπουργοί δεν μπορούν να κάνουν τίποτε άλλο παρά να είναι εντολοδόχοι αυτών των μνημονιακών συμφωνιών, οι οποίοι καθορίζουν ακόμα και τα φαρμακεία τι ώρα θα ανοίξουν. Καταλαβαίνετε πού έχουμε φτάσει. Πείτε μου σας παρακαλώ. Απουσίαζαν τα προβλήματα, τα μεγάλα προβλήματα του τόπου και του λαού. Ζούμε σε μια εκρηκτική κατάσταση, φτώχεια, ανέχεια, τεράστια ανεργία, νεοπροσφυγιά στους νέους και τις νέες μας. Όλα αυτά τα προβλήματα απουσίαζαν και δεν υπήρχε καμιά επιλογή για να τα αντιμετωπίσει. Αντίθετα, αυτά που θα εφαρμοστούν το επόμενο διάστημα είναι προδιαγεγραμμένα. Σύνταξη 330 ευρώ με στόχο να πάμε ακόμα παρακάτω, σύνταξη ΟΓΑ 120 ευρώ, τέρμα οι επικουρικές συντάξεις, ΦΠΑ εκρηκτικός, 23% βασικότατα ήδη, λαιλασία δηλαδή φορολογική, ο αγρότης φόρο από το πρώτο ευρώ στα 26% συντελεστής, τριπλάσιες εισφορές, τέρμα η αγροτική οικονομία μας, τέρμα η πρωτογενής παραγωγή, δεν μπορεί να σταθεί με τέτοια μέτρα σε βάρος των αγροτών. Αυτά όλα δεν είναι ελέγχθη. Κύριε Λαφαζάνη, ανησυχείτε επίσης, για το ενδεχόμενο. Τον κύριο Τσίπρα. Ακούστε με όμως να κάνω και μια ερώτηση. Ναι. Λέω, ανησυχείτε για το ενδεχόμενο η τελευταία εβδομάδα που ξεκίνησε, η τελευταία προεκλογική εβδομάδα που ξεκίνησε με το debate των δύο, να οδηγήσει σε τέτοια πόλωση ώστε τα μικρότερα κόμματα να υποστούν απώλειες? Δεν νομίζω. Εγώ είδα μια πρόβα συγκυβέρνηση σήμερα. Θεωρείτε πιθανό το μεγάλο πόλωση. Συνασπισμό? Βεβαίως. Όχι ο πιθανό. Είναι η πιθανότερη εξέλιξη. Για να μην σας πω η βεβαιότητα. Όταν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι μπορεί να κυβερνήσει με ΠΑΣΟΚ ή και με ποτάμι, αλλά με ΠΑΣΟΚ σίγουρα, δηλαδή αναγνωρίζει την πασοκοποίησή του, γιατί περί αυτού πρόκειται. Έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ πλέον που μοιάζει με τη μεγάλη Δημάρ και που βαδίζει ολοταχώς σε πλήρη πασοκοποίηση και μάλιστα πασοκοποίηση του ΠΑΣΟΚ της παρακμής δηλαδή. Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι αφού πάει με το ΠΑΣΟΚ και μπορεί να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ, γιατί να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία?
διότι μια συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας θα διασφαλίσει και την υποτίθεται την εφαρμογή του Τρίτου Μνημονίου, της Συμφωνίας. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό και σήμερα, αν δούμε τις επισημαχίες που έγιναν, δεν είχαν πολιτική ουσία, δεν έκρυβαν μεγάλες πολιτικές διαφορές, δεν ήταν δύο διαμετρικά αντίθετες επιλογές, που, όπως στρατηγικές διαφορές είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιες ήταν οι στρατηγικές διαφορές που εμφανίστηκαν σήμερα? Εγώ δεν είδα καμία απολύτως στρατηγική διαφορά. Και μάλιστα άκουσα τον Αλέξη τον Τσίπρα μετά λύπης μου να κάνει επιθέσεις στην ΛΑΕ και σε μένα προσωπικά, να αφήνει κάποιους υπαινιγμούς, ενώ είμαστε απόντες. Και αυτό το θεωρώ λάθος. Μάλιστα. Δεν διασπάσαμε εμείς τίποτα, δεν φύγαμε από πουθενά. Άλλοι φύγαν και εγκατέλειψαν και τις προεκλογικές και τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις. Δεν μπορεί να λέγονται όμως αυτά τα πράγματα σε μια συζήτηση με τον κύριο Μεϊμαράκη εν τη απουσία εκπροσώπου της Λαϊκής Ενότητας. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας, κύριε Λαφαζάνη. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Επιστρέφω στο στούντιο. Θα συνδεθούμε σε λίγο με δύο ακόμη αρχηγούς. Θα συνδεθούμε με την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Φόφη Γεννηματά. Είναι στη Ρόδο για ομιλίες. Και με τον κύριο Πάνο Καμένο, τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Κυρία Πυριώτη, ένα πρώτο σχόλιο σας για το debate. Να σας μεταφέρω το ρεπορτάζ μου. Λέει ότι η ενόχληση του κυρίου Μεϊμαράκη από τη διοίκηση της ΕΡΤ είναι κυρίως διότι εμφανίστηκε σήμερα εκεί ο κύριος Μαυρίκος, εκδότης της Ακρόπολης, ο οποίος τον καθίβρισε χωρίς να υπάρξει κανένας αντίλογος. Εκπομπή της, ναι, αυτό είπα και πριν στην Ελένη στην αρχή. Και έτσι μου μεταφέρουν τον καθίβριση. Είπε όμως δύο θέματα ο κύριος Μεϊμαράκης. Όχι. Γιατί τον ακούσατε λέμε όλοι. Για τη είπε συγκεκριμένη... ότι το πρωί η ΕΡΤ έκανε μία πρέπεια. Αυτό εννοούσε, και το δεύτερο, μου λένε, ναι, την και εμφάνιση το δεύτερο του κυρίου Μαυρίκου, ο οποίος δεν είχε αντίλογο σε αυτά που είπε. Λοιπόν, αυτή ήταν η ενόχληση, όπως είπα και στην αρχή, η μεγάλη, η οποία συνέχισε με το θέμα του ύψους, το οποίο εγώ προσωπικά βέβαια με δύο κάμερες και με δύο πλάνα δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο σκηνοθετικά κανείς. Εν πάση περιπτώσει, προκειμένου πρέπει να καταγγείλουμε και τον εδώ σκηνοθέτη. Με δείχνει ισοϊψή με την κυρία Μακρύ, ενώ είμαι 5 πόντους ψηλότερη, και με δείχνει και με το ίδιο βάρος, ενώ είμαι 10 κιλά βαρύτερη. Λοιπόν, δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Κάπως τόσο σε. Συγγνώμη δηλαδή. Πάμε στο λεπτό. Έκανε πλάκα προφανώς. Είδατε λοιπόν μερικές φορές. Ενώ η ουσία είναι δεν είμαστε η συμπεριφορά που επέμβησε η διοίκηση της ΕΡΤ. Για το πρώτο θέμα είναι μεγάλο. Τον κύριο Μαυρίκο, ο οποίος είναι γνωστός, το Πανελλήνιο τώρα. Δεν υπήρχε αντίλογο. Τι εκπροσωπούσε. Ας προχωρήσουμε. Μα δεν θα κάνει κανένας αντίλογο. Λοιπόν, πάμε στο σχόλιο της ουσίας, κυρία Πυριώτη. Στην ουσία για μένα ετέθησαν θέματα. Και το πρώτο θέμα που τέθηκε είναι ο τρόπος, θα διαφωνήσω και με τον πρόεδρο της ΛΑΕ. Ο κύριος Τσίπρας, κατά τη γνώμη μου, βάζοντας αυτή την έκφραση παραφύσιν, η οποία είναι βαρύτατη έκφραση, δεν είναι κάτι το οποίο το περνάς εύκολα, νομίζω ότι απέκλεισε τον μεγάλο συνασπισμό. Διαφορετικά το Twitter που αγαπάμε όλοι, αλλά και εμείς όλοι, θα πούμε την επομένη των εκλογών, αν υπάρξει κάτι τέτοιο, ότι πλέον δεν υπάρχει, το τερμάτισε το κοντέρ δηλαδή στη στροφή. Όταν λες ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω παραφύσιν κυβέρνηση... Με συγχωρείτε, αλλά δεν αντέχω. Αυτό που είδα τώρα στο Twitter δεν υπάρχει. Έχουν μία αφίσα του Αλέξη Τσίπρα, με το χέρι σηκωμένο, που λέει στις 20 του Σεπτέμβρη τελειώνουμε με το παλιό. Και δίπλα έχουν το Βαγγέλη Μεϊμαράκη, πάλι με το χέρι απλωμένο προς το λαό, και λέει στις 20 του Σεπτέμβρη τελειώνουμε με το κοντό. Είναι ψηλή πολιτική. Είναι ψηλή πολιτική αυτή, βεβαίως. Έχετε δίκιο. Κάνει πάρτι το Twitter μετά τα debate. Το Twitter κάνει όντως πάρτι. Το χιούμορ είναι καταλυτικό και πρέπει να πούμε ότι ίσως είναι και εκτονοτικό πολλές φορές. Εντελώς. Τώρα, τι είδατε επικοινωνιακά και τι είδατε στην ουσία της πολιτικής? Ακούστηκε εκεί κάτι ουσιαστικό, κάτι καινούριο? Γίναμε σοφότεροι? Για παράδειγμα, γίναμε σοφότεροι στο εξής, ότι εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού με αυτές τις συνθήκες. Επαναλαμβάνω, το παραφύσιν είναι μια βαρύτατη έκφραση, την οποία τη χρησιμοποίησε επί τούτου ο κύριος Τσίπρας. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Μεϊμαράκης, σαν Νέα Δημοκρατία, είναι πρώτο κόμμα. Είναι πλέον η βέβαιον
ότι θα επιδιώξει να κάνει μια κυβέρνηση όσο ευρύτερη γίνεται και θα το κάνει όσο μπορεί και με όποιους μπορέσει. Και αυτή είναι η πρώτη βασική διαφορά. Δηλαδή ότι φτάνουν στην τελική ευθεία με δύο διαφορετικές προτάσεις. Η μία είναι πιο ελκυστική στον κόσμο. Ο κόσμος ζητά κυβέρνηση εθνικής ενότητας, συνεννόησης μετά από 6 χρόνια κτλ. Αυτό θα φανεί. Το δεύτερο που είδα είναι το πάρα πολύ απλό. Ότι ο κύριος Τσίπρας ποντάρει, και σωστά ίσως ποντάρει, στις εκφράσεις παλιώδη, απλοκή, διαφθορά, σε αντίθεση με τον ίδιο. Και από την πλευρά του ο κύριος Μεϊμαράκης κρατάει το κλασικό μείγμα. Για πρώτη φορά ίσως βλέπουμε πρόεδρο ενός ιστορικά, αν θέλετε, κόμματος εξουσίας να μην προβάλλει τόσο πολύ τον εαυτό του και το κόμμα του σαν τη μόνη και μοναδική λύση, αλλά σαν κορμό μιας λύσης, και το λέει πιστικά. Το παλιό και το διαπλεκόμενο και η διαφθορά, όπως τα έχω σημειώσει ειδικά στον πρώτο γύρο, πήρε το 90% από τις ατάκες. Δηλαδή έπεσε πάρα πολύ το βάρος πάνω σε αυτά τα τρία φαινόμενα, της διαφθοράς, της διαπλοκής και του σάπιου, αν θέλετε, πολιτικού συστήματος. Εγώ ήθελα να ρωτήσω λοιπόν πάνω σε αυτό τον κύριο Φίλη. Να μην τον ρωτήσετε ακόμη, γιατί θέλω να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Να μην τον ρωτήσετε ακόμη. Κρατήστε την ερώτηση. Κυρία Καλογεροπούλου, πώς είδατε το debate? Εγώ το... προφανώς... Έχει νικητή το debate, καταρχήν. Να σας πω ότι η ψηφοφορία στο Twitter, η ψηφοφορία στο λογαριασμό μου στο Twitter αυτή τη στιγμή δείχνει 1413 Τσίπρας, 1350 Μεϊμαράκης. Αλλά είναι ακόμα νωρίς, έχουμε ώρα, εξελίσσεται. Λοιπόν, εγώ θα σας τα πω κωδικοποιημένα. Καταρχήν, το άγχος του κυρίου Μεϊμαράκη για το ύψος δεν ήταν για το ύψος, ήταν γιατί η εικόνα ήταν καταλυτική. Από τη μία ήταν ο κύριος Τσίπρας, ένας νέος άνθρωπος, φρέσκος, χαμογελαστός, συμπαθητικός, και από την άλλη ένας παλιός πολιτικός. Με ό,τι σημαίνει αυτό, με τη μουστάκα του, με. Είχε επενδύσει. Συγγνώμη, τώρα αυτό δεν είναι κριτική. Είναι κριτική. Συγγνώμη, είναι κριτική αυτό όχι τώρα. Όχι για εσάς. Λοιπόν, μισό δεν κατάλαβα τώρα. Ο Παγιόπουλος έχει. Συγγνώμη, άλλο πράγμα. Συγγνώμη, δεν κριτικάρτε λοιπόν, τώρα εδώ. Διαφήμιση κάνετε. Κύριος... Δεν βάλατε και μια εικόνα εδώ του Τσίπρα, να το καταλάβουμε. Μα είναι τώρα κριτική πάνω σε μια κουβέντα. Θα σας ρωτήσω, αν θέλετε, να μου πείτε τι εννοούσε ο κύριος Μεϊμαράκης. Κοιτάξτε, έχει ένομο συμφέρον, διότι μιλήσατε για τα μουστάκια. Για τα μουστάκια. Δεν σας ενοχλεί τα μουστάκια μας. Δεν ξέρω. Η εικόνα, εν πάση περιπτώσει, ήταν για τον κύριο Μεϊμαράκη κάπως περίεργη. Έτσι λοιπόν είχε επενδύσει στο... και γι' αυτό επέμεινα εξ αρχής ότι ήθελε το debate να γίνει και οι δύο αρχηγοί να είναι όρθιοι. Εκεί επένδυσε. Δεν του έκατσε, δεν φταίει ο σκηνοθέτης, δεν πειράζει, ας πάμε παρακάτω. Εγώ τι είδα σήμερα? Είδα τον κύριο Τσίπρα να προσπαθεί, γιατί έχει ένα θέμα στη ρητορία του από τη στιγμή που ήταν αντιμνημονιακός, να υπερασπιστεί το μνημόνιο. Έκανε μία πολύ σοβαρή προσπάθεια να πει ότι, εν πάση περιπτώσει, ακόμα θέλει μία δεύτερη ευκαιρία για να δείξει ότι μπορεί. Και από την άλλη είδα τον κύριο Μεϊμαράκη να κάνει μία άτακτη υποχώρηση σε ό,τι αφορά το θέμα των αγροτών. Έκανε μία εξαγγελία ο κύριος Μεϊμαράκης, επέμεινε η συνάδελφος η Σία Κοσιώνη και είχε απόλυτο δίκιο, και ακριβώς επειδή οι πληροφορίες λένε, για να λέμε και το ρεπορτάζ, ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα τράβηξε το αυτί του κυρίου Μεϊμαράκη λέγοντας ότι αυτά που υπόσχεσαι δεν πρόκειται να γίνουν, άρα πάρε πίσω τις εξαγγελίες, ο κύριος Μεϊμαράκης εμφανίστηκε σήμερα να υποχωρεί. Μάλιστα. Ατάκτος. Και ένα τελευταίο, αν μου, ναι, αν μου επιτρέπεις, είπε ο κύριος Μεϊμαράκης, και θα ήθελα το εγώ να μου πει κάποια στιγμή κάποιος τι εννοεί, ότι θα κάνουμε μια κυβέρνηση συνεργασίας, μισό λεπτό, με το ΣΥΡΙΖΑ για 6 με 12 μήνες. Δηλαδή όταν τελειώσουν οι 6 ή 12 μήνες, τι θα γίνει, θα πάμε ξανά σε εκλογές? Μήπως μπορεί κάποιος, ο κύριος Σταμάτης, που αυτό έχει το μουστάκι, να μας το απαντήσει? Κυρία Καλογεροπούλου, εγώ αυτό παρασαλώ. Το ερώτημα έθεσα. Κυρία Καλογεροπούλου, σας παρακάλεσα και την κυρία Πυριώτη. Έχετε να μην θέσετε ερωτήματα τώρα.
θα πάω στην κυρία Μακρύ, γιατί θέλω αμέσως μετά να πάω στον κύριο Πάνο Καμένο, τον πρόεδρο των ΑΝΕΛ. Κυρία Μακρύ, ένα πρώτο σχόλιο. Εγώ δεν ξέρω αν κέρδισε κάποιο, σίγουρα δεν έκανε. Συγγνώμη, πρέπει να πάμε τώρα στον Πάνο Καμένο. Μπορούμε να συνδεθούμε, παρακαλώ, με τον πρόεδρο. Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ζητώ συγγνώμη για την επιμονή, αλλά καταλαβαίνω ότι είστε αρχηγούς και δυστυχώς το πρόγραμμά μας είναι πολύ... Καταλαβαίνω και την πίεση και την κούραση, γιατί τρέχετε νυχθημερών, το καταλαβαίνω απόλυτα. Πώς είδατε την σημερινή... Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ στενή προεκλογική περίοδος. Πώς είδατε τη σημερινή τηλεμαχία, βγήκε κάτι επί της ουσίας και ποιος από τους δύο, κατά τη γνώμη σας, κέρδισε τις εντυπώσεις? Ο κυβερνητικός σας εταίρος, ο κύριος Τσίπρας, ή ο αντίπαλός σας, ο κύριος Μεϊμαράκης? Καταρχήν χαίρομαι που έγινε μια πολύ πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση από ό,τι έγινε στο δικό μας debate. Και ίσως θα έπρεπε να αφαιθούν οι πολιτικοί αρχηγοί να κάνουν το διάλογο μεταξύ τους όπως σήμερα έγινε. Είναι πολύ πιο ενδιαφέρον για τους πολίτες. Ελπίζω την άλλη φορά να το κάνουμε αυτό. Το δεύτερο είναι, θα ελπίζα ο Ενικός ακόμα μια φορά μας έδινε την ευκαιρία να μιλήσουμε όπως θα μιλήσουν οι δύο μεγάλοι πολιτικοί αρχηγοί και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, γιατί ο Ενικός πράγματι δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε με πολίτες και να απλώσουμε και τις απόψεις μας. Τώρα για το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι η δήλωση του κυρίου Μεϊμαράκη, ο πανικός που έδειξε φεύγοντας, θέτοντας το θέμα του ύψους και του σκηνοθέτη, δείχνει ποιος είναι ο νικητής. Ο κύριος Τσίπρας κέρδισε το παιχνίδι αυτό. Φαίνεται και από τα social media. Εδώ με συγχωρείτε, αλλά θα καταγγείλω και εγώ το σκηνοθέτη, ο οποίος με ανεβοκατεβάζει. Είναι προφανώς οπαδός των ΑΝΕΛ και προσπαθεί να με δείξει πιο κοντό από τον κύριο Καμένο. Ελάτε, κύριε Πρόεδρε, ας φύγουμε. Έχουμε τους ανθρώπους στο στούντιο. Λοιπόν, θα σας πω ορισμένες απαντήσεις του κυρίου Μεϊμαράκη, που θεωρώ ότι από εκεί και πέρα χάθηκε το παιχνίδι. Όταν υπόθηκε το όνομα Παπασταύρου από τη μεριά του κυρίου Τσίπρα, από εκεί και πέρα ο κύριος Μεϊμαράκης άρχισε να κάνει μια επίθεση, να μιλάει με τον τρόπο που δυστυχώς εγώ δεν τον είχα συνηθίσει τα χρόνια να μιλάει, με μια προσπάθεια απαξίωσης του συνομιλητή του. Και ήταν χαρακτηριστική η απάντηση όταν το ρωτήσανε εάν θα προχωρήσει σε αλλαγές για να συγκρουστεί με το σύστημα και γιατί δεν προχωράει σε αλλαγές στο ίδιο το κόμμα. Είπε: διδεχτήκαμε από τα λάθη μας, με νέους ικανούς και άξιους θα συγκρουστούμε με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Δεν άλλαξε όμως ούτε στο κόμμα του αυτούς που ο κύριος Σαμαράς έβαλε, δηλαδή τους ακροδεξιούς που προήλθαν από το λαό, τον Βορύδη, τον Γεωργιάδη και τον Πλεύρη. Δεν έβγαλε τον κύριο Μαρκογιαννάκη από το ψηφοδέλτιο των Χανίων, ο οποίος διώκεται, σε αντίθεση με αυτό που κάναμε εμείς τον κύριο Χαϊκάλη, ο οποίος δεν διώκεται και αν θέλετε τον αδίκησα σε αυτό. Υπερασπίστηκε σφόδρα τον κύριο Παπασταύρου και κάτι άλλο πολύ πιο σοβαρό. Πριν από λίγο είχαμε μία απόφαση του Αρείου Πάγου, όπου κάθεται στο εδόλιο του κατηγορουμένου ο Γεωργίου, διότι με την κυβέρνηση Παπανδρέου και Παπακοσταντίνου αλλοιώσαν τα στατιστικά στοιχεία. Και εδώ βλέπω τον κύριο Μεϊμαράκη, ο οποίος δυστυχώς ακολουθεί την συνταγή Σαμαρά, να υπερασπίζεται το Πασόκ, να υπερασπίζεται τον Γιώργο Πανδρέου, να υπερασπίζεται τον Βενιζέλο, κάτι το οποίο θεωρώ ότι τουλάχιστον τους νεοδημοκράτες της καραμαλικής εποχής τους κάνει να σηκώνονται από την καρέκλα. Θεωρώ ότι το να υπεραμηνθεί τον κύριο Βέμπερ ήταν άστοχο. Και μάλιστα είπε ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει για τις ερωτήσεις που οποίες έκανε. Ο κύριος Βέμπερ, αν θυμάστε, επιτέθηκε στην Ελλάδα. Δεν επιτέθηκε ούτε στον κύριο Τσίπρα, ούτε σε κανέναν άλλον. Ήταν ένα debate ενδιαφέρον. Ακούστηκαν οι πολιτικές θέσεις και ελπίζω ο ελληνικός λαός να διαμόρφωσε την άποψη ότι πρέπει να γίνει. Κύριε Πρόεδρε, αν στις εκλογές αυτές δεν είναι πρώτος ο κύριος Τσίπρας που ήταν ο κυβερνητικός σας εταίρος και έχετε δηλώσει και τα δύο κόμματα ότι θα συνεργαστείτε και στην επόμενη Βουλή, αν είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, εσείς που είστε ένα κόμμα που κινείται, όπως εσείς μου το έχετε περιγράψει, στον ευρύτερο πατριωτικό κεντροδεξιό χώρο, θα συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία κυβερνητικά την επόμενη μέρα?
ξεκάθαρα στον κύριο Χατζηνικολάου. Εγώ με τον Γεωργιάδη, τον Βορύδη και τον Πλεύρη δεν μπορώ να συνυπάρξω ούτε με τον Παπασταύρου, ούτε με τον Μαρκογιαννάκη. Δεν είναι θέμα πολιτικής καταγωγής, είναι θέμα πλέον διαφοράς σε σχέση με την αντιμετώπιση του κυριότερου προβλήματος που έχει η πατρίδα μας, που είναι η διαφθορά και η διαπλοκή. Εγώ με τον Πέτρο τον Μαντούβαλο, τον οποίο τον εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία σαν πρώτο βιολί στις τηλεοράσεις, κάποτε συνυπήρξε, αυτή τη στιγμή έχει καταδικαστεί από ένα δικαστήριο για 4 χρόνια, δεν μπορώ να είμαι μαζί του. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει μια κυβέρνηση από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με αυτό το παρελθόν το οποίο περιέγραψε ο Φαλτσιανή στην κατάθεσή του εξαιρετικά. 5 χρόνια, λέει, δεν με ρώτησε κανείς από την Ελλάδα. Ποτέ. Κανείς με την Ελλάδα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να φύγουμε και από την βαριά διαφθορά και από αυτούς που είχαν εμπλακεί στις λίστες Λαγκάρ, στις λίστες Ζήμεν, στις λίστες των εξοπλιστικών, αλλά και παράλληλα στην χαμηλή διαφθορά. Δηλαδή στο Φακελάκι. Το οποίο Φακελάκι συνεχίζει να αποτελεί διαφθορά που την αντιμετωπίζει ο κάθε πολίτης μπροστά του. Εάν θέλουμε η πατρίδα μας να πάει μπροστά, πρέπει να πάμε σε μια καινούρια μέρα, με καινούρια ήθη, και εδώ εμείς τουλάχιστον ανεξάρτητοι Έλληνες δείξαμε ότι μπορούμε να συνυπάρξουμε και μαζί με την αριστερά, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαφορετικές από εμάς ιδεολογικές απόψεις, αλλά τουλάχιστον έχουμε την ίδια θέληση να ξεκαθαρίσουμε το παλιό και να προχωρήσουμε για το καλό της πατρίδος μας σε μια κοινή πορεία. Αυτό που κάποτε ο Παύλος Μπακογιάννης το περιέγραψε σαν συμφιλίωση των πολιτικών χώρων που κάποτε ήρθαν σε φίλιο πόλεμο. Αυτό είναι το αύριο, ενωμένοι Έλληνες να πάμε στο αύριο. Αλλά όχι ενωμένοι για να κάνουμε συγκάλυψη. Όχι για να καλύψουμε τον κύριο Βενιζέλο, με τον οποίο δεν μπορώ να είμαι σε μια κυβέρνηση, ή να καλύψω τον κύριο Παπασταύρου ή τον κύριο Μαρκογιαννάκη και τους υπολείπους. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πρόεδρε των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Καλή επιτυχία. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε ένα σύντομο. Ναι, παρακαλώ. Σποτάκι, ναι. Το οποίο θα είναι. Από αύριο αρχίζει ένα καινούριο σποντάκι το οποίο θα έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Έσπασε και το δεξί χέρι ο Αλέξης. Θα καταλήξει την Παρασκευή. Και το κεφάλι του. Δεν είμαι τον Αλέξη αυτή τη φορά. Α, εντάξει. Το περιμένουμε. Το περιμένουμε. Καλά. Πάντως τα σποτάκια σας, καλώς κατά κοινή ομολογία, έσκησαν σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Σε λίγο και πάλι μαζί. Αυτό δεν είναι ένα ξενοδοχείο. Είναι το φρούριό σου. Αυτοί δεν είναι σερβιτόροι. Δεν είναι μάγειρες. Δεν είναι καμαριέρες. Είναι ο στρατός σου. Αυτά δεν είναι βαν. Δεν είναι αυτοκίνητα. Δεν είναι μηχανάκια. Είναι το υπηκό σου. Αυτή δεν είναι μια μικρή επιχείρηση. Είναι το βασίλειό σου. Και για να μεγαλώσει, χρειάζεσαι τα καλύτερα εργαλεία. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ για πρώτη φορά σου προσφέρουν τις ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας Business IT Solutions για να γίνει η επιχείρησή σου πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική. Γιατί δεν είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι η δική σου επιχείρηση. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας
ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Εκτάκτως στην Παρασκευή, η Αγορά και η UNICEF στηρίζουν τα παιδιά της Συρίας και προσφέρουν δωρεάν σε όλους τους αναγνώστες το τετράδιο της UNICEF. Για κάθε φίλο της εφημερίδας που θα πωληθεί, 50 λεπτά θα διατεθούν στη UNICEF για τα προσφυγόπουλα της Συρίας. Μαζί Τζέιμι, με την υπογραφή του Τζέιμι Όλιβερ. Συνταγές με κοτόπουλο, πίτες, θρεπτικά πρωινά και γλυκά με κρέμα. Και το μυστηριώδες νησί του Κόγκ. Η θρηλυκή παιδική σειρά δράσης μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Εκτάκτως την Παρασκευή στην Αγορά. Day College. Σπούδασε τώρα πληροφορική στα προγράμματα του University of London στη Θεσσαλονίκη. Day College. Εξασφάλισε τη θέση σου στην Ευρώπη. Η Ελλάδα πάει μπροστά με τη Φανή, που σέβεται το χρόνο των πολιτών που εξυπηρετεί. Η Ελλάδα πάει μπροστά με αξιολόγηση, αξιοκρατία και διαφάνεια. Με επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Με αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης. Με κίνητρα για την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Με ένα και μόνο αριθμό μητρώου για όλες τις συναλλαγές με το δημόσιο. Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, συνεργασία, ειλικρίνεια, προοπτική. Όλοι μαζί πάμε την Ελλάδα μπροστά. Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα μπροστά. Θέλω αυτόν που δεν φοβήθηκε να σταθεί μπροστά στην Ευρώπη ολόκληρη. Ποιος είναι αυτός που θα νοιαστεί για την δική μου ζωή? Θέλω κάποιον που δεν φοβάται. Να τα βάλει με τη διαφθορά και τα διαπλεκόμενα. Θέλω αυτόν που δεν τρέπεται να με κοιτάξει τα μάτια. Θέλω να ζω με αξιοπρέπεια. Δεν θέλω να πηγαίνει χαμένος ο κόπος μου και η δουλειά μου. Θέλω αυτόν που δεν υπηρετεί κανένα συμφέρον. Συμφέρον όλων μας είναι να μην υπάρχουν συμφέροντα. Στις 20 Σεπτέμβρη ξεμπερδεύουμε το παλιό. Κερδίζουμε το αύριο. ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα πάει μπροστά με την Κατερίνα, που βοηθάει εθελοντικά στο γυροκομείο. Η Ελλάδα πάει μπροστά με ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για όλους. Με άμεση διάθεση 2,3 δις για τους ανέργους από το ΕΣΠΑ. Με κατάρτιση και επιμόρφωση. Με κίνητρα για επενδύσεις που δημιουργούν δουλειές. Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, αξιοπιστία, επενδύσεις, δουλειές. Όλοι μαζί πάμε την Ελλάδα μπροστά. Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα μπροστά. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Το Compact Disc Club γιορτάζει τα 20 χρόνια του και προσφέρει αποκλειστικά και δωρεάν τις μοναδικές συλλογές που αγαπήσατε σε συλλεκτικές εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, Escape, η απόλυτη συλλογή για τα ταξίδια σας σε δύο CD. Το περιοδικό Ιστορικά Θέματα, Οργάνωση Ιδέα, ο προάγγελος της δικτατορίας και άλλα ενδιαφέροντα άρθρα. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Day College. Σπούδασε τώρα Αγγλική Φιλολογία στα προγράμματα του University of London στη Θεσσαλονίκη. Day College. Εξασφάλισε τη θέση σου στην Ευρώπη. Το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΟΤΕ TV σε καλεί με περισσότερες κορυφαίες διοργανώσεις. UEFA Champions League, UEFA Europa League, Barclays Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Football League, NBA, EuroBasket, ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την Basket League Scratch, Formula 1, MotoGP, κορυφαία τουρνουά τένις. Με πάνω από 60 live μεταδόσεις την εβδομάδα, κάθε μέρα είναι γεμάτη με ακόμα πιο συναρπαστικό θέαμα για όλους. Απόκτησε τώρα το full pack του ΟΤΕ TV μόνο με 24,90 ευρώ το μήνα και απόλαυσε πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια. ΟΤΕ TV.
Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας για την απόψινή τηλεμαχία Τσίπρα με Ημαράκη και νομίζω είμαστε έτοιμοι τώρα να συνδεθούμε και με τη Ρόδο και να καλησπερίσουμε την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Φόφη Γεννηματά, η οποία είχε προεκλογική ομιλία εκεί και την ευχαριστούμε γιατί παρά την κούρασή της και την προχωρημένη ώρα είναι μαζί μας. Κυρία Γεννηματά, είδατε να βγαίνει κάποια πολιτική ουσία από αυτό το debate των δύο αρχηγών και κατά τη γνώμη σας κέρδισε κάποιος εκ των δύο τις εντυπώσεις ή κέρδισαν, όπως πολλοί γράφουν στο Twitter σήμερα, τα δύο μεγαλύτερα κόμματα σε βάρος των μικρότερων που δεν μετήχαν? Κύριε Χατζηνικολάου, ήταν ένας πολιτισμένος διάλογος, αλλά όχι ουσιαστικός. Δεν υπάρχει νικητής. Και κοιτάξτε να δείτε, η άποψή μου είναι ότι δεν είναι χαμένα τα μικρότερα κόμματα από αυτή τη συζήτηση. Θεωρώ ότι είμαστε χαμένοι όλοι, επιστρέφοντας τη λογική των μονομάχων. Μας πάει πάρα πολύ πίσω. Δεν είμαστε σε μια ρωμαϊκή αρένα να περιμένουμε να επεφημίσουμε τον νικητή. Θέλουμε λύσεις. Δεν θέλουμε νικητές επί των ερηπείων. Αρκετά ματώσαμε. Και αυτή είναι η απογοήτευση και η δική μου και νομίζω και του ελληνικού λαού που παρακολούθησε. Όλα έμειναν φλού. Δεν δεσμεύτηκαν για τίποτα και κυρίως δεν δεσμεύτηκαν για το ότι θα συνεργαστούν την επόμενη μέρα και θα μπορέσει να υπάρξει μια κυβέρνηση ευρύτατης λαϊκής υποστήριξης όλων των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων. Δεν υπάρχει Έλληνας αυτή τη στιγμή που να μας παρακολουθεί και να μην θεωρεί αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρξει αυτή η συνεργασία. Παρακολούθησα έτσι εντυπωσιασμένη την προσπάθειά τους να μας πούν σε τι διαφέρουν. Έκαναν κόπο να το αποδείξουν αυτό. Και πραγματικά δεν μπορώ να μην θυμηθώ ότι μαζί ήταν στις πλατείες και σκίζανε τα μνημόνια. Ζάπια ο ένας, Θεσσαλονίκη ο άλλος. Δύο φορές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία το 12 κυνηγώντας την αυτοδυναμία. Άλλες δύο φορές το 15 ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι διεκδικώντας την αυτοδυναμία. Μια αυτοδυναμία που δεν μπορεί να υπάρξει, δεν μπορεί να δώσει λύση στη χώρα. Είναι φανερό ότι κανένας από μόνος του δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος της εξόδου της χώρας από την κρίση. Εντυπωσιάστηκα από τη λογική ότι δεν μπορεί να πάει σε παραφύσεις συνεργασίες. Θεώρησε απόλυτα φυσιολογική τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Πριν από ένα μήνα περίπου συνεργάστηκε με όλες τις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις για να αρχίσει η διαπραγμάτευση, γιατί η αξιοπιστία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ήταν πραγματικά στο ναδύρ. Συνεργάστηκαν για να προχωρήσει η χρηματοδότηση της χώρας και ενώ είχαμε 220 βουλευτές, τώρα η χώρα αναζητά 151. Η συνεργασία. Μου έδωσαν την εντύπωση. Ναι, ολοκληρώστε ότι μου έδωσαν την εντύπωση ότι περισσότερο νοιάζονται για την Κυριακή και λιγότερο για τη Δευτέρα. Τώρα, η συνεργασία όλων των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων σε μια μετεκλογική κυβέρνηση δεν έχει τον κίνδυνο να δούμε τη Χρυσή Αυγή πιθανόν σε ρόλο αξιωματικής αντιπολίτευσης? Θα την περιθωριοποιήσει τελείως, κύριε Χατζηνικολάου. Θα είναι τέτοια η δύναμη μιας τέτοιας κυβέρνησης που κανένας πια δεν θα ασχολείται με αυτή την ναζιστική και εγκληματική οργάνωση. Και γι' αυτό, αν θέλετε, διεκδικούμε και την τρίτη θέση, την τρίτη δύναμη. Για να μπορέσουμε εμείς να είμαστε ο καταλύτης της συνεργασίας, της συνεννόησης και της πολιτικής σταθερότητας. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση τετραετίας. Δεν αντέχει άλλα πισωγυρίσματα. Εάν ξαναβρεθούμε στο ίδιο σημείο που βρεθήκαμε το καλοκαίρι, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα υπάρχει επιστροφή. Αλλά τι συζητάμε σήμερα? Αν τα δύο μεγάλα κόμματα δεν συμφωνήσουν τελικά, εσείς είστε έτοιμοι να συνεργαστείτε με τον νικητή των εκλογών, όποιος κι αν είναι, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε η Νέα Δημοκρατία? Εμείς είμαστε έτοιμοι να μην τους αφήσουμε να δραπετεύσουν. Έχουν υποχρέωση και ευθύνη και οι δύο να αναλάβουν μερίδιο του βάρους. Και όσο μικρότερη είναι η δύναμη που θα έχουν το βράδυ της Κυριακής, τόσο ευκολότερα θα καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι και θα συνεννοηθούν. Δεν χρειαζόμαστε έναν ηγεμόνα να αναζητά μία ουρά για να κυβερνήσει. Αυτό το μοντέλο δοκιμάστηκε και απέτυχε. 7 μήνες άντεξε. Δεν μπορούμε να δοκιμάσουμε ένα άλλο τέτοιο μοντέλο, ούτε να ξαναμπούμε σε περιπέτειες. Και αυτά που πρέπει να κάνει η επόμενη κυβέρνηση είναι πολύ συγκεκριμένα. Το πρώτο που πρέπει να κάνει
είναι να υπάρξει μια σοβαρή εξειδίκευση της συμφωνίας, γιατί αν δεν είναι οι άνθρωποι που θα την κάνουν αυτή τη δουλειά έμπειροι και ικανοί να διαπραγματευτούν, οι εφαρμοστικοί νόμοι μπορεί να είναι πολύ χειρότεροι από όλα όσα έχουν δει μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας. Δεύτερον, υπάρχουν πολύ δύσκολοι όροι σε αυτή τη συμφωνία, ισοπεδωτικοί και αντιπαραγωγικοί, που πρέπει να παλέψουμε να τους αλλάξουμε. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να έχει μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη η επόμενη κυβέρνηση και εμπειρία στη διαπραγμάτευση. Πρέπει επίσης να προχωρήσει η συζήτηση για την αναδιάρθρωση του χρέους. Να στείλουμε τις υποχρεώσεις πιο πίσω, να μην πληρώνουμε τόκους όπως το πετύχαμε το 12. Πρέπει να ξαναγίνει. Ποιος θα το κάνει αυτό? Και βεβαίως πρέπει να προχωρήσουν μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που θα έπρεπε να γίνουν ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν μνημόνια και δεσμεύσεις στους δανειστές και στους εταίρους. Και νομίζω ότι άλλο κόμμα εκτός από το ΠΑΣΟ και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη δεν υπάρχει που να έχει στο DNA του την αλλαγή, που να μπορεί να προχωρήσει σε τομές και ρήξεις. Το κάναμε ακόμα και μέσα στην διάρκεια της προηγούμενης της κρίσης και του μνημονίου. Κυρία Γεννηματά, σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Είχαμε ένα ΠΑΣΟΚ. Πρόβλημα με την καθυστέρηση, αλλά ελπίζω αυτό να μην... Ήταν όλα εντάξει. Δεν φάνηκε τίποτε στην εικόνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας κυρία ευχαριστώ, Μακρύ, έρχομαι σε εσάς. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα να σας λέω λίγο νωρίτερα ότι για μένα δεν κέρδισε κανείς, δεν έχασε κανείς. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι όλο αυτό ήταν μια επιχείρηση γοητείας με στόχο τις αναποφάσεις τους. Όποιος έχει αποφασίσει, έχει αποφασίσει. Τώρα οι αναποφάσεις δεν ξέρω ακριβώς τι κατάλαβαν. Σήμερα, εγώ βλέποντας το, θεώρησα εξαιρετικά περίεργο να τσακώνονται μεταξύ τους όταν και οι δύο, 21 του μηνός, όποιος είναι πρώτος, θα εφαρμόσει το μνημόνιο και δεν υπάρχει τίποτα άλλο και δεν υπάρχουν και ψευδεστήσεις πια, όπως υπήρχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι κάποιος θα έκανε κάτι διαφορετικό. Τους είδα να θέλουν και οι δύο να βάλουν κάτω από το χαλί τα 12 δισεκατομμύρια μέτρα, τα οποία θα πληρώσουμε την επόμενη μέρα. Να μην συζητάει κανείς για την προκαταβολή φόρου, για τα capital controls, για το φόρο σε επιχειρήσεις, σαν να μην είμαστε σε κρίση, σαν να μην είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίοδος. Και επίσης, πολύ σωστά παρατηρήσατε από την αρχή, καμία ιδέα σε όλο τον προεκλογικό αγώνα, είτε για την ανεργία, είτε για τις επενδύσεις, είτε για οτιδήποτε απασχολεί το μέσο Έλληνα που τους παρακολούθησε απόψε το βράδυ. Τώρα, εμένα δεν με νοιάζει ποιος έχει μουστάκια, ποιος είναι νέος, ποιος είναι παλιός, δεν κάνουμε καλλιστεία. Ένα πρωθυπουργό σοβαρό ψάχνουμε πια, γιατί είμαστε άνθρωποι που βλέπουν τα τρένα να περνούν. Την Ευρώπη να βγαίνει από την κρίση, τις χώρες που ήταν, και εμείς να μετράμε πόσα χρόνια ακόμα θα έχουμε μνημόνιο. Άλλα τρία και βλέπουμε. Τώρα, στα επιμέρους. Ο Αλέξης Τσίπρας βρήκε πατήματα, γιατί ήταν σήμερα λιγότερο απολογητικός, γιατί έκανε κατά τη γνώμη μια εξαιρετικά θαμπή προεκλογική εκστρατεία. Ήταν θαμπός. Το μνημόνιο δηλαδή έχει θαμπώσει αυτή τη λάμψη που είχε τον περασμένο Γενάρη. Παρόλα αυτά είναι μεγάλη του αδυναμία. Εξοραίζει διαρκώς το μνημόνιο. Δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι το έχει υπογράψει και ότι πρέπει να το εφαρμόσει. Ακόμα και σήμερα τον άκουγα από την αρχή να μιλάει για φιλολαϊκά μέτρα. Μα ποια φιλολαϊκά μέτρα τώρα, κοροϊδευόμαστε? Τι από αυτά που θα γίνουν τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο είναι φιλολαϊκό μέτρο? Τίποτα απολύτως. Παρόλα αυτά, σήμερα πέρασε λίγο στην επίθεση, ήταν καλύτερος επικοινωνιακά, αν το κρίνω έτσι. Τώρα ο κ. Μημαράκης. Σήμερα πάταγε στα οικονομικά, γιατί είναι, το πάει όλο το παιχνίδι πολιτικά, γιατί δεν θέλει να μιλήσει οικονομικά. Ίσως δεν το ξέρει τόσο καλά, δεν ξέρω. Σήμερα ήταν λίγο καλύτερο στο κομμάτι οικονομία. Πολύ επιθετικός, κατά τη γνώμη μου. Το αυτό το νεομνημονιακό το εμπεδώσαμε, το είπε 6 φορές ή 7 στον Αλέξη Τσίπρα. Και για μένα αδυναμία του Μημαράκη είναι ότι δεν απάντησε στο μεταναστευτικό. Είναι ένα μείζον θέμα που θα το βρούμε μπροστά μας. Όλα γύρω αλλάζουν, εμείς κάνουμε συνέχεια εκλογές. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται στην Ευρώπη με το μεταναστευτικό, 21 λοιπόν του μηνός. Θα ξυπνήσουμε με οικονομία και μετανάστευση και εγώ δεν πήρα απαντήσει σήμερα για κανένα από τα δύο. Κύριε Τζιώτη, πώς τους είδατε? Οι εκλογές είναι μια εξίσωση. Ο κύριος Μαμαράκης χρειαζόταν να κερδίσει. Και θα πω την άποψή μου ξεκάθαρα. Καλύτερο ήταν ο κύριος Τσίπρας. Αυτό το λέω από άποψη στρατηγικής. Με ποια έννοια? Όλες οι απαντήσεις του κυρίου Τσίπρα αφορούσαν τις ερωτήσεις που του τέθηκαν. Αν προσέξατε, όλες οι απαντήσεις του κυρίου Μαμαράκη αφορούσαν τον κύριο Τσίπρα. Αυτή ήταν η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Να χτυπηθεί ο κύριος Τσίπρας. Και πιστεύω ότι δεν τους βγήκε. Η αίσθησή σας είναι ότι θα κερδίσει πόντους στο εκλογικό σώμα ο κατά τη γνώμη σας νικητής, ο κύριος Τσίπρας?
από αυτό το debate. Τι πιστεύετε ότι η επίπτωση θα είναι μικρή? Πριν έρθω εδώ ήμουνα και το έβλεπα με μια παρέα. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν άλλαξε άποψη κατά τη διάρκεια του debate. Ο καθένας ήταν και θεωρούσε ότι ήταν καλύτερος με αυτό που εξ αρχής υποστήριζε. Σε τεχνικό επίπεδο όμως, αν οι εκλογές είναι αυτή η εξίσωση, η Νέα Δημοκρατία δεν πήρε αυτό που χρειαζόταν. Σε σχέση με τους αναποφάσεις τους, εκεί θα παίξει κάποιο ρόλο το debate αυτό και οι εντυπώσεις που παρήχθησαν. Αν ενδιαφέρονται για την πολιτική και αν το είδαν. Σωστό. Κύριε Τσιμόγιαννη, τι λέτε? Λέω ότι με όρους επικοινωνιακούς δεν μπορεί να απαντήσει κανείς αν σταθεί μόνο στην εικόνα. Δηλαδή, βγάλει την επικοινωνία από την ουσία της πολιτικής. Για να πάμε στο κομμάτι της στρατηγικής. Να πούμε το πλαίσιο. Πρώτον, είναι το πρώτο μνημονιακό debate. Να πούμε και ένα δεύτερο στοιχείο. Για πρώτη φορά, τα δύο μεγάλα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία είναι και τα δύο μνημονιακά. Σε όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις υπήρχε το δίπολο μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Ήταν καλύτερος ο κύριος Τσίπρας από την προηγούμενη φορά. Ήταν άνετος, χαμογελούσε. Μερικές φορές δεν τέριαζε, όπως είπε ο κύριος Μπογιόπουλος, γιατί γελούσε ακόμα και σε πράγματα τα οποία μάλλον θα έπρεπε να τον βρίσκουν πιο σκεφτικό. Αλλά ήταν πιο άνετος. Ο κύριος Μημαράκης ήταν επίσης πιο στιβαρός, πιο αποφασιστικός. Ήθελε να τονώσει τα ηγετικά του χαρακτηριστικά και να δείξει το αποφασιστικό. Όμως το επί της ουσίας κομμάτι ουδής απάντησε, διότι και τα δύο κόμματα έχουν συμφωνήσει. Το είπαν και οι δύο αρχηγοί. Την επόμενη μέρα πρέπει να εμφανίσουμε γρήγορα, να εφαρμόσουμε γρήγορα το μνημόνιο. Και οι δύο συμφωνήσαν σε αυτό. Οπότε λειτουργήσε ο μηχανισμός απόθεσης. Δηλαδή παίρνουμε το τραυματικό γεγονός του μνημονίου, το βάζουμε στην άκρη και ψάχνουμε να βρούμε άλλα θέματα για να συζητήσουμε. Ο κύριος Τσίπρας είπε, πρέπει να χτυπήσουμε το παλιό, τη διαφθορά, τη διαπλοκή. Πολύ σωστά, άλλωστε έχουμε έναν κόσμο θυμωμένο. Γι' αυτό και δεν μπορεί να υπάρξει πόλωση, γιατί ο κόσμος είναι θυμωμένος με το πολιτικό σύστημα. Όμως είναι και θυμωμένος με το σύνολο του πολιτικού συστήματος, ακόμα και αν κάποιος δηλώνει το νέο ή το παλιό. Είχαν και οι δύο τις καλές και τις πιο καλές ή τις λιγότερο καλές στιγμές τους. Όμως σε όρους στρατηγικής θα πω ότι το debate είχε νικητή και θα διαφωνήσουμε τον κύριο Τζιώτη. Ήταν ο κύριος Μημαράκης, γιατί σε όρους στρατηγικής μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα. Τι λέμε? Λέμε ότι τον νικητή θα τον κρίνουν οι αναποφάσιστοι. Λένε οι δημοσκοπήσεις ότι τα πράγματα είναι πολύ κοντά. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, αλλά είναι εκεί. Οι αναποφάσιστοι έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι δύο. Το ένα είναι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ που είναι θυμωμένοι για την μεγάλη αλλαγή, την υπογραφή ενός τρίτου μνημονίου και τη μη εφαρμογή του προγράμματος της Θεσσαλονίκης. Εκεί στόχευε ο κ. Μημαράκης, τονίζοντας για να κρατήσουν το θυμό τους, ότι ο κ. Τσίπρας υπέγραψε το μνημόνιο. Επίσης, οι αναποφάσιστοι. Αυτό το είπε πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Απάντηση παραπάντηση. Δηλαδή, κάποια στιγμή είχα την αίσθηση ότι δεν λέγεται Αλέξης Τσίπρας, αλλά μνημονιακός Αλέξης Τσίπρας. Το έλεγε σαν να είναι το όνομά του. Νέο μνημονιακός. Υπάρχει μια αρχή που λέει ότι η επανάληψη είναι μήτερ μαθήσεως. Έτσι κι αλλιώς τα κεντρικά μηνύματα, αν σκεφτούμε τι έμεινε επί της ουσίας, δεν έχει μείνει κάτι διαφορετικό. Έμεινε όμως και ένα άλλο ερώτημα, στο οποίο δεν απάντησε ο κ. Τσίπρας. Είπε, με ποιους θα συνεργαστώ την επόμενη μέρα, δηλαδή για όσους αναποφάσιστους τους ενδιαφέρει η επόμενη μέρα. Για όσους τους ενδιαφέρει αν θα λειτουργήσει η οικονομία και η αγορά, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Λέει, το αφήνει ανοιχτό, λέει ότι θέλω την αυτοδυναμία. Ναι, αλλά αν δεν την πάρει, λέει τον κύριο Καμένο. Αλλά αν δεν είναι, αν μετά το αφήνει ανοιχτό, που το αφήνει ανοιχτό, βάζοντας απλώς θέλω ένα πρόσημο. Το ερώτημα είναι τι σημαίνει το πρόσημο. Δηλαδή, τι πρόσημο έχει το ποτάμι και το Πασόκ? Δεν είναι το παλιό που κατήγγειλε. Άρα εκεί για τους αναποφάσιστους δεν απάντησε σε αυτό το ερώτημα. Υπ' αυτήν έννοια λοιπόν απάντησε στρατηγικά. Με στρατηγικά. Απάντησε στην ερώτηση. Λέω στρατηγικά απάντησε με αυτό ερώτηση, αυτά τα ερωτήματα. Λέγοντας ότι πώς μου λέτε να συνεργαστούμε όταν με λέτε ψευτράκο και πονηρούλη. Παρ' όλα αυτά, τι θέλω να πω. Ότι τα ίδια ερωτήματα που είχαμε πριν γίνει το debate σε σχέση με την επόμενη μέρα. Ξαναλέω, η επόμενη μέρα έχει το μνημόνιο. Άρα στην πολιτική ξέρουμε πάνω κάτω τι πρόκειται να γίνει. Στο ερώτημα ποιοι θα συνεργαστούν και σε ποια κατεύθυνση, κανείς δεν έχει προσδιορίσει με ποιο τρόπο θα το κάνει. Αυτά τα ερωτήματα υπήρχαν πριν το debate. Εξακολουθούν να υφίστανται και σήμερα και εδώ είναι ένα ερώτημα.
Αν εκεί δεν μπόρεσε να απαντήσει ο κ. Τσίπρας, πώς θα μπορέσει από την ομάδα των αναποφάσιμων ψηφοφόρων να τους κερδίσει? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Τώρα, θα έρθω, πείτε το, κύριε Τσίπρα. Μισό λεπτάκι, αλλά έχει ενδιαφέρον, γιατί μιλήσαμε για τα θέματα της στρατηγικής. Εγώ πιστεύω ότι στο σημερινό debate, όπως και σε ολόκληρη την προεκλογική περίοδο, αυτό που για άλλη μια φορά αποδείχθηκε είναι το κενό της Νέας Δημοκρατίας. Το πρόβλημά της είναι το ζήτημα της ταυτότητας. Το ότι ντρέπεται να πει ποια είναι δεξιά. Το ότι έχει εγκλωβιστεί από τη στρατηγική ή μάλλον από την τακτική του μεσαίου χώρου για να προσελκύσει τους αναποφάσεις τους και τελικά έχει χάσει τους καλύτερους τους πελάτες. Ότι δεν είναι περήφανη για την πατρίδα, για τη δεξιά, για τη θρησκεία, για την ελεύθερη οικονομία, για τους επαγγελματίες, για τους εμπόρους. Δεν κερδίζεις με αυτόν τον τρόπο σε στρατηγικό επίπεδο και γι' αυτό μια προοπτική του 40% έχει εγκλωβιστεί σε ένα 25-30%. Η αγορά θέλει πάντως ιδιωτικοποιήσεις, θέλει κάσκο χρήμα, θέλει δουλειές, θέλει ένα πλαίσιο της οικονομίας να λειτουργεί, δεν θέλει αιμονές και ιδιοληψίες, θέλει να λειτουργήσει η αγορά. Η Νέα Δημοκρατία, συγγνώμη που σου το λέω, κοιτάζει τους περαστικούς και δεν κοιτάζει τους μόνιμους πελάτες της. Και αυτό είναι το πρόβλημά της. Ως πελάτες έχουν αποτύχει τα κόμματα να τους διαχειρίζονται έτσι και αυτό το έχουμε δει. Λέω όμως ότι σε επίπεδο στρατηγικής για την επόμενη μέρα εκεί υπάρχουν μεγάλα κενά, γιατί το πλαίσιο είναι το μικρό. Θέλω στο σημείο αυτό να καλησπερίσω και τον κύριο Γιάννη, ή μάλλον να καλημερίσω τον κύριο Γιάννη Ανδριανάτο. Είναι καθηγητής ρητορικής και διαλεκτικής και διευθυντής του ρητορικού κύκλου. Διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σας στην Εφημερίδα των Συντακτών και έτσι αποφάσισα να σας καλέσω. Βέβαια το άρθρο αφορούσε την προηγούμενη τηλεμαχία, ναι, με όλους τους αρχηγούς. Θέλω να έχουμε λοιπόν τις παρατηρήσεις σας για τους δύο πρωταγωνιστές του σημερινού debate, τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μεϊμαράκη. Πώς τους είδατε, ποιος κέρδισε τις εντυπώσεις, τι έλεγε η γλώσσα του σώματος και τι έλεγε η ουσία του λόγου τους? Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Είναι δύσκολο να βρούμε νικητή από τη στιγμή που ουσιαστικά δεν μιλάμε για θέματα ηγεσίας, αλλά περισσότερο για θέματα διαχείρισης. Δηλαδή έχουμε δύο υποψήφιους διαχειριστές που είναι και οι δύο κατά κάποιο τρόπο συνένοχοι στο ίδιο έγκλημα, έχουν και οι δύο ψηφίσει το μνημόνιο και ουσιαστικά υπόσχονται στον ελληνικό λαό καλύτερη διαχείριση της κηδείας, το τι θα συμβεί μετά. Άρα ουσιαστικά επειδή τέθηκε και το θέμα ποια κόμματα ίσως υποφελούνται αυτά που απουσίαζαν κτλ. Δεν υπήρχε πόλωση. Η πόλωση ήταν τελείως επιφανειακή. Άρα δεν νομίζω ότι χάσανε τα κόμματα που λείπανε από το debate. Αν τώρα δούμε λίγο στρατηγικές των δύο προσώπων, η κύρια στρατηγική του κύριου Τσίπρα ήταν να συνδέσει τον κύριο Μεϊμαράκη με το παρελθόν. Κατά κάποιο τρόπο να τον βάλει μέσα στα 40 χρόνια παρελθόντος. Άρα κατά κάποιο τρόπο να κινείται με όλα αυτά τα βαρύδια και να δείξει πως οτιδήποτε και αν λέει είναι το γνωστό παρελθόν με άλλη εμφάνιση. Η κύρια στρατηγική του κύριου Μεϊμαράκη ήταν να δείξει ότι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είναι αφερέγγιος. Δηλαδή εδώ έχουμε ένα κόμμα πλέον, το ΣΥΡΙΖΑ, που στηρίζεται σε ένα πρόσωπο. Ουσιαστικά δεν είναι κόμμα, είναι ο κύριος Τσίπρας. Θα λέγαμε μετά την απομάκρυση της αριστερής ρητορίας που προσχώρησαν στον κύριο Λαφαζάνη κτλ. Αυτό που έχει μείνει είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Η παρουσία του, ότι είναι νέος, ότι υπόσχεται περισσότερα πράγματα κτλ. Άρα η κύρια στρατηγική του κυρίου Μεϊμαράκη ήταν να καταδείξει ότι να είναι αφαιρέτης. Να αποδομήσει τον κύριο Τσίπρα. Ακριβώς. Και γι' αυτό έφτασε κάποια στιγμή, θα λέγαμε και σε φράσεις που δυσκολευόμαστε να φανταστούμε ότι θα ακούγαμε σε κάποιο debate, τουλάχιστον στη Γαλλία, στην Αμερική κτλ. Όπως ας πούμε ότι μας έχει ζαλίσει για τις 17 ώρες, ότι έχεις αλλοιωθεί, έχεις μεταμορφωθεί, έχεις μεταλλαχθεί. Καλά, βέβαια, μιλάτε για τα παλαιότερα αμερικανικά debates, γιατί τα τελευταία με τον Τραμπ εκεί είναι πολύ χειρότερα. Αυτά, ναι. Και δυσκολεύομαι να φανταστώ ότι θα έρθουν εδώ, διότι κοιτάξτε εδώ, αν κάτι λείπει κυρίως από τους πολιτικούς, είναι η γνώση της τέχνης της διαλεκτικής. Άλλο διάλογος, άλλο συζητάω σε μια παρέα και άλλο κάνω διαλεκτική. Διαλεκτική έχει κανόνες.
έχει θέση, αντίθεση, σύνθεση, υπόθεση. Καταρρύπτω επιχειρήματα. Έχω παραδείγματα για κάθε τι. Όχι απλώς λέω δεν ισχύει. Έχω συγκεκριμένα παραδείγματα, έχω αντεπιχειρήματα. Δημιουργώ συνθέσεις, όπως έχει οριστεί και από την αρχαία διαλεκτική, σοκρατική, πλατωνική κτλ. Άρα εδώ προϋποθέτει πρόσωπα τα οποία έχουν επεξεργαστεί τον εαυτό τους, χωρίς αυταρέσκεια όπως συμβαίνει με τους πολιτικούς, ώστε να γνωρίσουν την τέχνη του διαλέγεσθε. Δηλαδή αυτό που ο αρχαίος κορυφαίος προσοκρατικός, ο Παρμενίδης, λέει το είναι και νοήν και λέγειν. Δηλαδή αυτό που είσαι, να σκέφτεσαι και να το λες. Άρα να έχεις μια ευθυγράμμιση προσωπικότητας. Εδώ δεν έχουμε ευθυγράμμιση προσωπικότητας και στους δύο μονομάχους, διότι ο καθένας εξυπηρετεί επικοινωνιακούς στόχους ή προκαθορισμένες φράσεις. Παράδειγμα, αν σταχυολογήσουμε ένα-δύο φράσεις. Η πιο ενδιαφέρουσα φράση από το προηγούμενο debate του κυρίου Τσίπρα για παραφύση κυβέρνηση ήταν φανερά δουλεμένη επικοινωνιακά. Δηλαδή, του είχε δοθεί να υποθεί. Δεν ήταν κάποια έμπνευση. Δεν είχε μέσα μια δημιουργικότητα. Αυτό που λέμε που κάνει κάποιον ηγέτη είναι η ικανότητά του να μπορεί επιτόπου στις συνθήκες που παράγει ο λόγος ή η αντιπαράθεση, άρα κατ' επέκταση και στις συνθήκες που θα χρειαστεί να κυβερνήσει αύριο, να μπορεί να παράξει κάτι καινούριο. Εδώ δεν υπήρχε τίποτα καινούριο. Υπήρχαν προετοιμασμένες φράσεις. Ή στην περίπτωση του κυρίου Μημαράκη, η φράση που προβλήθηκε η εθνική ομάδα επίσης ήταν προετοιμασμένη. Οι υπόλοιπες φράσεις ήταν καρμπών από άλλες ομιλίες τους με μικρές παραλλαγές. Άρα δεν δημιούργησαν κάτι εκείνη την ώρα μέσα από το διάλογό τους. Εν τέλει δεν φταίει η διαδικασία. Ότι δηλαδή ο χρόνος και τα λοιπά δεν μας επιτρέπει να μιλήσουμε που υπήρχε το θέμα του προηγούμενου debate. Φταίει ότι δεν έχουν κάτι να πούν. Ότι δεν γνωρίζουν να συζητήσουν και ότι δεν υπάρχει κάτι συναρπαστικό να υποθεί. Εν τέλει, αν κάτι κάνει κάποιον ηγέτη, είναι η ικανότητά του να εμπνέει το λαό και να εμπνέεται από το λαό. Εδώ δεν συμβαίνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ούτε μας ενέπνευσαν εμάς, νομίζω, ούτε εμπνεύτηκαν οι ίδιοι από το λαό. Ένα-δύο παρατηρήσεις που μπορεί να βοηθήσουν και πάνω στη γλώσσα του σώματος, μπορεί να έχουν και λίγο χιουμοριστικό χαρακτήρα. Το ένα είναι για τον κύριο Τσίπρα. Καταρχήν ήταν λίγο πιο ήρεμος, ειδικά στην αρχή, σε σχέση με το προηγούμενο. Συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά μόλις είδα τώρα στο Twitter το σκίτσο που έκανε ο Αρκάς για το σημερινό debate. Έχει μία δημοσιογράφο να ρωτά έναν πολίτη τι αποκομίσατε, τι βγάλατε από το σημερινό debate και ο πολίτης απαντά διαβατήριο. Ναι, μιλάμε για μια σύγκρουση διαχείρισης. Έτσι, δεν μιλάμε για μια σύγκρουση ούτε προγραμμάτων, ούτε ηγεσίας κτλ. Κατ' ουσίαν δηλαδή είναι σαν να ερίζουν για το ποιος θα είναι οδηγός και ποιος είναι οδηγός σε ένα αυτοκίνητο που πηγαίνει προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό είναι λόγος για να γίνει μια τέτοια αντιπαράθεση, αφού το αυτοκίνητο θα πάει στην ίδια κατεύθυνση. Μάλιστα. Είτε με τον οδηγό είτε με τον συνοδηγό. Για τη γλώσσα του σώματος που έλεγα, ένα στοιχείο κάπως έντονο ήταν το πόσο πολύ νερό κατανάλωσε ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Πρέπει να έπιε τουλάχιστον 3 με 4 λίτρα νερό μέσα σε 2 ώρες. Αν δεν ακολουθούσε κάποια ειδική δίαιτα, προφανώς, όπως λέμε στην τέχνη της επικοινωνίας, δείχνει μια εσωτερική ένταση. Γιατί όταν έχουμε ένταση, στεγνώνουμε και χρειαζόμαστε να πίνουμε. Μπορεί να φάει και αλμυρά ο άνθρωπος. Τακτικά μπορεί να φάει και αλμυρά, μπορεί διάφορα. Πίτσα με ατζούγες. Έτσι. Άλλο στοιχείο που θα προτείναμε τουλάχιστον στον κύριο τώρα με ημεράκι είναι το χαμόγελο κάτω από το μουστάκι, όπως λέμε. Αυτό είναι κάτι επικοινωνιακά που δεν είναι πολύ ορθό. Τι να κάνει. Πώς να χαμογελάσει αλλιώς. Άλλο το χαμόγελο που ανοίγω το στόμα και άλλο το χαμόγελο κάτω από το μουστάκι. Το χαμόγελο που λέμε κάτω από το μουστάκι περισσότερο κρύβει παρά αποκαλύπτει. Αυτά πολύ σύντομα. Άλλωστε. Πολύ ενδιαφέρουσες. Θα υπάρχει ξανά άρθρο πάνω. Θα το διαβάσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Θα το συντακτών, οπότε θα ήταν πιο αναλυτικά. Όπως και την προηγούμενη φορά θα το διαβάσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα για πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, θα επιμείνω πάντως με το νερό, Ότι. Όλα και όλα.
Δηλαδή, με συγχωρείτε. Εγώ, ας πούμε, το μεσημέρι έφαγα μπακαλιάρο. Αν δεν ήταν καλά ξαρμυρισμένος, θα είχα διάσει 4 ποτήρια. Λοιπόν, μικρή διακοπή για... Το ύψος, πάμε στο μικρή νερό. Διακοπή για διαφημίσεις. Όχι, γραφτεί παντού. Έρχομαι για μια συνολική τοποθέτηση στον κύριο Φίλη και στον κύριο Σταμάτη και μετά θέλω οι συμπολίτες μας να μας πούν και εκείνοι την άποψή τους ή τις απορίες τους για το debate που παρακολούθησαν. Είμαστε σε 3-4 λεπτά πάλι μαζί. Το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΟΤΕ TV σε καλεί με περισσότερες κορυφαίες διοργανώσεις. UEFA Champions League, UEFA Europa League, Barclays Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Football League, NBA, EuroBasket, ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την Basket League Scratch, Formula 1, MotoGP, κορυφαία τουρνουά τέννις. Με πάνω από 60 live μεταδόσεις την εβδομάδα, κάθε μέρα είναι γεμάτη με ακόμα πιο συναρπαστικό θέαμα για όλους. Απόκτησε τώρα το full pack του ΟΤΕ TV μόνο με 24,90 ευρώ το μήνα και απόλαυσε πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια. ΟΤΕ TV. Day College. Μεταπτυχιακό στη νομική, ειδικά για τους Έλληνες δικηγόρους. International Commercial Law του University of Northampton. Day College. Εξασφάλισε τη θέση σου στην Ευρώπη. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News, το Compact Disc Club γιορτάζει τα 20 χρόνια του και προσφέρει αποκλειστικά και δωρεάν τις μοναδικές συλλογές που αγαπήσατε σε συλλεκτικές εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, Escape, η απόλυτη συλλογή για τα ταξίδια σας σε δύο CD. Μαζί, το περιοδικό Ιστορικά Θέματα, Οργάνωση Ιδέα, ο προάγγελος της δικτατορίας και άλλα ενδιαφέροντα άρθρα. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Θέλω οι νόμοι να ισχύουν για όλους. Μπορούμε επιτέλους να μην εξυπηρετούμε μόνο τους μεγάλους σε αυτή τη χώρα. Θέλω να μπορώ να μείνω στη χώρα. Θέλω να πάει η χώρα μας μπροστά, χωρίς να μείνουμε εμείς πίσω. Θέλω να με υπολογίζουν, να μου λένε την αλήθεια. Θέλω το δημόσιο να λειτουργεί καλύτερα. Θέλω αυτόν που δεν υπηρετεί κανένα συμφέρον. Συμφέρον όλων μας είναι να μην υπάρχουν συμφέροντα. Στις 20 Σεπτέμβρη ξεμπερδεύουμε το παλιό. Κερδίζουμε το αύριο. ΣΥΡΙΖΑ.
Η Ελλάδα πάει μπροστά με την Ελένη, που αριστεύει στις σπουδές της και δίνει πραγματική αξία στο πτυχίο της. Η Ελλάδα πάει μπροστά με επιβράβευση της αριστείας, με αξιολόγηση παντού, με σύνδεση των σπουδών με την πραγματική οικονομία, με πανεπιστήμια με διεθνή καταξίωση, με κατάργηση του ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση. Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, αξιοπιστία, επενδύσεις, δουλειές. Όλοι μαζί πάμε την Ελλάδα μπροστά. Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα μπροστά. Day College. Σπούδασε τώρα νομική στη Θεσσαλονίκη με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Day College. Εξασφάλισε τη θέση σου στην Ευρώπη. Εκτάκτως την Παρασκευή, η Αγορά και η UNICEF στηρίζουν τα παιδιά της Συρίας και προσφέρουν δωρεάν σε όλους τους αναγνώστες το τετράδιο της UNICEF. Για κάθε φίλο της εφημερίδας που θα πωληθεί, 50 λεπτά θα διατεθούν στη UNICEF για τα προσφυγόπουλα της Συρίας. Μαζί Τζέιμι, με την υπογραφή του Τζέιμι Όλιβερ. Συνταγές με κοτόπουλο, πίτες, θρεπτικά πρωινά και γλυκά με κρέμα. Και το μυστηριώδες νησί του Κόγκ. Η θρηλυκή παιδική σειρά δράσης μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Εκτάκτως την Παρασκευή στην Αγορά. Day College. Σπούδασε τώρα οικονομικές επιστήμες στα προγράμματα του University of London στη Θεσσαλονίκη. Day College. Εξασφάλισε τη θέση σου στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι ένα ξενοδοχείο. Είναι το φρούριό σου. Αυτοί δεν είναι σερβιτόροι. Δεν είναι μάγειρες. Δεν είναι καμαριέρες. Είναι ο στρατός σου. Αυτά δεν είναι βαν. Δεν είναι αυτοκίνητα. Δεν είναι μηχανάκια. Είναι το υπηκό σου. Αυτή δεν είναι μια μικρή επιχείρηση. Είναι το βασίλειό σου. Και για να μεγαλώσει, χρειάζεσαι τα καλύτερα εργαλεία. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ για πρώτη φορά σου προσφέρουν τις ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας Business IT Solutions για να γίνει η επιχείρησή σου πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική. Γιατί δεν είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι η δική σου επιχείρηση.